Αυτό το πω εγώ. Πριν από 10 μήνες, γιατί ξέρετε μερικές φορές μιλάμε για το ποτάμι σαν να είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Δηλαδή λέμε, έχουμε μια αίσθηση ότι όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει σε πάρα πολλούς μήνες, σε πάρα πολλά ίσως χρόνια. Και όμως αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει μέσα σε 9 μήνες. 9 μήνες και λίγες μέρες. Πριν από 9 μήνες λοιπόν και κάτι μέρες, αναρωτιόμουν αν υπάρχει άλλος δρόμος για τη χώρα. Αναρωτιόμουν δηλαδή αν είναι γραφτό αυτής της χώρας, σε αυτή την τελευταία της δημοκρατία, να σέρνεται. Να μην μπορεί να βρει περπατησιά στην Ευρώπη, να παρακαλάει τους Ευρωπαίους μήπως την ελεήσουν και αν έτσι μπορεί να συνεχιστεί η ζωή μας. Αυτό ήταν και το ερώτημα που με έκανε κάποια στιγμή να πω ότι μπορούμε να έχουμε και μια άλλη χώρα, μπορούμε να έχουμε μια άλλη ζωή και έτσι κάπως δημιουργήθηκε το ποτάμι. Τις τελευταίες μέρες, τα όσα γίνονται στη χώρα επιβεβαιώνουν ότι το ποτάμι έπρεπε να γίνει. Έχετε δει τι γίνεται με τον ανταγωνισμό των παλιών κομμάτων. Απ' τη μία υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ο Σαμαράς δηλαδή και ο Βενιζέλος, γιατί τα κόμματα έχουν περιοριστεί τόσο πολύ που μάλλον είναι καλό να λες τα ονόματα των αρχηγών. Γιατί μπορεί να ξεγελαστείς και να λες ΠΑΣΟΚ και να λες «Α, το ΠΑΣΟΚ». Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου. Απ' τη μία λοιπόν υπάρχει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Με μια κυβέρνηση που παραπέει, με μια κυβέρνηση που δεν παίρνει αποφάσεις και μια κυβέρνηση που τζογάρει συνεχώς πάνω στο επικοινωνιακό κλίμα. Πριν από λίγο καιρό, είδατε, είπε να φύγουν οι ξένοι, να τους πετάξουμε στη θάλασσα, να φύγει το Τουρκουτού κτλ. Και είδατε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Τα επιτόκια δανεισμού της χώρας φτάσανε περίπου στο 9%. Τι περίπου, παραπάνω από το 9%. Απ' την άλλη, έχεις μια αντιπολίτευση, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που είναι και ένα κόμμα εξουσίας, που θεωρεί ότι η πολιτική είναι απλώς, μην θέλω να είμαι πάρα πολύ αυστηρός, αλλά δυστυχώς κάπως έτσι είναι, ότι είναι ένα παιχνίδι μαγείας. Δηλαδή ότι αρκεί να θέλεις κάτι και αν το θέλεις πολύ, μπορεί να το κοιτάξεις στα μάτια και να το κάνεις όπως το θέλεις. Και αν αντιστέκεται αυτό, μπορεί με τσαμπουκά να πείσεις τους άλλους για το δίκιο σου. Αυτό το δίδυμο που αυτή την εποχή ξεδιπλώνεται μπροστά μας, επιβεβαιώνει την ανάγκη να υπάρχει το ποτάμι. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται στην τελευταία κρίση αυτή που ζούμε, επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ποταμιού. Και θέλω να σου πω λίγο πιο ξεκάθαρα πριν αρχίσετε τις ερωτήσεις και απαντήσω σε ό,τι εσάς σας ενδιαφέρει περισσότερο. Είδα αυτές τις μέρες, όπως σας ξέρετε, έκανα το θεώρησα υποχρέωσή μου και είδα τους περισσότερους πρέσβεις της Ευρώπης. Και όχι μόνο της Ευρώπης και της Ρωσίας. Και όχι μόνο της Ρωσίας και της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή, δοκίμασα τους καφέδες από όλο τον κόσμο. Ενώ γιατί σε κάθε σπίτι, ξέρεις, πρέσβη είναι, έχει το καφέ του, της περιοχής του. Της Βενεζουέλας, Περού, Κούβα, Ρωσία, Σκανδιναβών, Άγγλων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία για την πορεία της χώρας στην Ευρώπη. Και αυτή η ανησυχία έγινε στο γεγονός ποιο. Ότι αυτή η χώρα μπήκε, και θέλω να το προσέξετε, μπήκε πρώτη στο μνημόνιο.
Μπήκε πρώτη στα Γρηγόρια. Μετά από εμάς μπήκε η Πορτογαλία. Μπήκε η Ιρλανδία. Εφαρμόσαν ένα μνημόνιο αυτοί, εφαρμόσαν ένα μνημόνιο και οι Έλληνες. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν καταλήψει τα μνημόνια εδώ και πολλούς μήνες, δανείζονται από τις αγορές με πολύ χαμηλά επιτόκια, έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας, είναι σε θετική τροχιά ανάπτυξης, ζηλευτεί για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και είναι να ρωτιέσαι. Το ίδιο μνημόνιο, οι ίδιοι δανειστές, οι ίδιοι κακοί ξένοι, αλλά διαφορετικά αποτελέσματα. Διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα, πέρα από ότι μας προβληματίζει εμάς, μας απομονώνει από την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή η Ευρώπη λέει, ωραία, δυσανασχετούν οι Έλληνες για το μνημόνιο. Μα οι Πορτογάλοι γιατί τα κατάφεραν. Οι Ιρλανδοί γιατί τα κατάφεραν. Γιατί οι Έλληνες δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν τα καταφέρνουν. Δεν τα καταφέρνει το παλιό πολιτικό σύστημα. Τα πράγματα στη χώρα μας γίνονται με τους νόμους του μνημονίου, αλλά γίνονται με τέτοιο λάθος τρόπο που η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Υπάρχουν δύο-τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τα πράγματα που θα κάνανε οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί και που θα κάνανε εμείς. Το ένα είναι η απουσία πολιτικής συνένεσης. Καμία συμφωνία στην Ελλάδα για κανένα θέμα. Έτσι. Σε τίποτα. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Ο καθένας πιστεύει ότι ξέρει και είναι ο φορέας της απόλυτης αλήθειας. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη δηλαδή συνένεση που απαιτείται για να βγει ένα σπίτι, μια πόλη, μια περιφέρεια, μια χώρα από την κρίση, εδώ δεν υπήρξε. Και δεν υπήρξε γιατί υπάρχει το υπερεγώ των παλιών κομμάτων, το οποίο το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Θυμάστε πόσο σίγουρος ήταν ο Καραμαλής όταν κυβέρνησε μόνος του. Ήρθε ο άλλος σίγουρος, ο Γιώργος Πανδρέου, ο οποίος επίσης ήταν απολύτως σίγουρος για τη συνταγή του. Μετά ήταν η μεριά του σίγουρου Σαμαρά και τώρα περιμένει ο σίγουρος Τσίπρας να μας βγάλει από την κρίση. Το ένα λοιπόν είναι η συνένεση. Και εκεί δεν υπάρχει συζήτηση ότι η ευθύνη αφορά τα παλιά κόμματα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εκείνες οι άλλες χώρες του μνημονίου προχώρησαν μέσα από δύσκολα μονοπάτια σε ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Δεν περιορίστηκαν στα οριζόντια μέτρα. Εδώ το παλιό σύστημα είχε την αδυναμία να σχεδιάσει λύσεις για τη χώρα, είχε την αδυναμία να προωθήσει αλλαγές και το μόνο που έκανε πολύ πετυχημένα, αλλά και πολύ οδυνηρά για την κοινωνία, είναι οριζόντιες περικοπές. Να κόψουμε τις συντάξεις, να κόψουμε τους μισθούς, να κόψουμε τμήματα, αλλά σε τέτοιο σημείο που δεν υπήρχε μία εξειδίκευση της προσπάθειας που θα απέδιδε τα ωφέλη που θα έπρεπε να αποδώσει, αν φανταστούμε και αν ξέρουμε εμείς ποια είναι η μεγάλη προσπάθεια. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου η κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση δεν είναι γιατί δεν έκανε κάποιες αλλαγές, γιατί δεν προωθεί κάποια καινούργια μοντέλα παραγωγής, γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη, γιατί οι Έλληνες συνεχίζουν να μην έχουν εξαγωγές. Η κριτική του αφορά τα πολύ κακά πράγματα του παρελθόντος που όλοι θα συμφωνήσουμε, μίζες, πολιτικαντισμός κτλ. Και υπόσχεται ότι η παρουσία του θα φέρει την Ελλάδα αμέσως ξανά στο 2010 με ένα δυνατό δημόσιο,
που θα προσλάβει τον κόσμο, θα πληρώνει τους μισθούς και που βεβαίως θα δημιουργεί καινούργια ελλείμματα και θα φέρει και καινούργια μνημόνια. Αυτό είναι κάτι που θα υποθεί στο τέλος, από ό,τι φαίνεται. Αυτή λοιπόν η καινούργια κρίση που ζούμε, με το αν υπογράφουμε, δεν υπογράφουμε, αν συμφωνούμε, αν δεν συμφωνούμε, αν θα φύγουν, αν δεν θα φύγουν, είναι, αν το συνειδητοποιήσουμε, η μεγάλη ξανά αποκάλυψη για τις ευθύνες του παλιού συστήματος. Η κοινωνία δεν είναι εύκολο σε μια στιγμή που βομβαρδίζεται από πάρα πολλά οικονομικά μέτρα και έχει μια ανησυχία για την καθημερινότητα, να καταλάβει απολύτως τις ευθύνες του παλιού συστήματος. Αλλά αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταδοθεί. Πρέπει να μεταδώσουμε δηλαδή το μήνυμα ότι η Ελλάδα, επειδή έχει αυτή την πολιτική ηγεσία, κάνει τις μεγαλύτερες προσπάθειες που κάνει ως κοινωνία ευρωπαϊκή, με τα μικρότερα δυνατά αποτελέσματα.